κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί μας προσκεκλημένοι και φίλοι, κυρία Πρόεδρε του Κεντρικού Λυκείου των Αθηνών, φίλοι κυρία Έφορε των Παραρτημάτων, αγαπητές αδελφές Πρόεδροι, φίλες και φίλοι, ο χρόνος είναι αμήλικτος και φεύγει τόσο γρήγορα όσο ακριβώς θα θέλαμε να το κρατήσουμε. Πέρασαν δύο ονειρεμένες μέρες, κατά τις οποίες είχαμε την ευκαιρία να ανανεώσουμε τους δεσμούς φιλίας και αγάπης που μας ενώνουν και να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με κοινούς προβληματισμούς, όπου η αγωνία μας για το μέλλον και δι' αυτό των λεγόμενων ευπαθών ομάδων, αλλά και του ίδιου του οικείου των Ελληνίδων μέσα στο χώρο και στο χρόνο, κυριάρχησαν. Δεν μπορώ να σας κρύψω πόσο πραγματικά πολύ συγκινημένη αισθάνομαι για τα καλά σας λόγια, για τα δώρα σας, για τις τόσες εκδηλώσεις αγάπης που εκμυδένισαν τους σκόπους και αφήνουν μόνο τη γλυκιά ικανοποίηση του ναι, άξιζε τον κόπο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εγώ από καρδιάς για τη χαρά της παρουσίας σας και για το πάθος της συμμετοχής σας στις εργασίες του συνεδρίου. Το δημιουργικό πάθος που μαζί με το ηλικιακό αξίωμα εμείς και όχι εγώ είναι αυτό που κρατά ζωντανό πάντα στις επάλξεις του ωραίου και του αληθινού, προσθέτω και του ελληνικού, το λύκειο των Ελληνίδων. Ήρθε λοιπόν η ώρα του αποχαιρετισμού και όπως κάθε αποχαιρετισμός που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να εμπεριέχει και το απολογιστικό στοιχείο. Εάν λοιπόν το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο σημείωσε την επιτυχία που τόσες φορές αυτές τις μέρες είχατε την καλοσύνη να μας επαναλάβετε, αυτή οφείλεται στη γεμάτη αγάπη, σύμπνοια και αφοσίωση στη συλλογική δουλειά. Θερμότατες λοιπόν ευχαριστίες απευθύνουμε προς τους συνδιοργανωτές που έθεσαν υπό την αιγίδα τους το συνέδριό μας, την Ιερά Μητρόπολη Σύρου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Σύρου Ερμούπολης. Πραγματικά τους ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία, την κατανόηση των όποιων προβλημάτων παρουσιάστηκαν, τα όσα μπόρεσαν να επιλύσουν μαζί μας και να συμπορευθούμε. Ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν στην οργάνωση της τελετής έναρξης. Τους φίλους μουσικούς της Ορχήστρας Παραδοσιακών Οργάνων, Νίκο Απέρτη, Απόστολο Μάρη, Αντώνη Κορσολάκη, Γιάννη Λουδάρο, τη Γεωργία Λίτσα και τον Βιρτουόζο στο βιολί Θεολόγο Μιχελή με τη Μαρία Αναματερού στο τραγούδι. Την υπεύθυνη δασκάλα των χορευτικών μας τμήματων, Μαλαματή Αναστασοπούλου και τη χορευτική μας ομάδα. Το Γρηγόρη Γαλαντή με τη χορευτική ομάδα του Βάλς. Την νεαρή Ελένη που συνόδευσε το Σουρί Γιάννη Δεσίπρη. Το Γιάννη Δεσίπρη ειλικρινά και πάρα πολύ είχε τη σκηνοθετική επιμέλεια και μας βοήθησε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τη Φινετσάτη κυρία Γιαννίκοβλου, τη Μαργαρίτα Αγγελοπούλου Ζαρβόνη. Το Γιάννη Αργυρίου, πρόεδρο του Μουσικού Ομίλου Σύρου, τη μαέστρο Αλίση Λαμπάρς, τους χοροδούς και τους μουσικούς που τους συνοδεύουν. Τους Νίκο, Μάγδα και Δημήτρη Κοντιζά που ανέλαβαν όλο το μηχανολογικό εξοπλισμό του συνεδρίου και τα ηχητικά και φωτιστικά εφέ του θεάτρου, καθώς επίσης και την υπεύθυνη του θεάτρου εδώ, τη Λένα τη Χατζηγρηγορίου. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, για την προβολή και κάλυψη του συνεδρίου και ιδιαίτερα το φίλο Μπάμπη Κουλούρα για τη συνέντευξη στην τοπική τηλεόραση. Κυρίες μου, αγαπητές πρόεδροι και σύνεδροι, όλες το ξέρουμε. Καμία πρόεδρος δεν μπορεί να επιτελέσει έργο αν δεν έχει δίπλα της άξιες συνεργάτηδες που να την τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και να τη στηρίζουν με την αγάπη τους. Απευθύνομαι λοιπόν ένα μεγάλο και δημόσιο ευχαριστώ προς τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου που εργάστηκαν και εργάζονται σκληρά, άοκνα και εθελοντικά για την επίτευξη των στόχων του Λυκείου μας.
στις δύο αντιπροέδρους, η Ιωάννα Βαρδαλάχου, που είναι και έφορος οικονομικών, και Κατερίνα Δαφερέρα, έφορο επίσης και των χορευτικών. Η Γενική Γραμματέα μας, Μαρία Μπούβαλη, την Ταμία, Ειρήνη Πλητάδε Καβάλα, η Ευαγγελία Σταθοπούλου, έφορος σηματιοθήκης, και η συνέφορη Στεφανία Τσιτσόνη, Πόπη Ταντούλου, Ιφηγένεια Μιχαλακέα και Γιώτα Γρυφάρη, ακούραστες φύλακες και φροντιστές της ανεκτήμητης περιουσίας μας. Η Ρένα Μαυρίκου, έφορος των μουσικών παραδοσιακών οργάνων και της χοροδίας. Η Άννα Γιούλη Κουκή, έφορος του εργαστηρίου ζωγραφικής. Η Βιργινία Νομικού και η Ρίτα Ζαρβόνη στην εφορία υλικού. Ενώ την προς τα έξω επικοινωνία μας, μέσω του τύπου και του διαδικτύου, έχει αναλάβει η Λίτσα Χαραλάμπους. Ευχαριστώ θερμά την έφορο παρακτημάτων κυρία Μαρία Παπαμάρκου για τη βοήθεια και συμπαράστασή της επί ηλικιακών θεμάτων και τη ζητώ συγγνώμη για τα περίπου μεσονύκτια ή πάρα πολύ πρωινά τηλεφωνήματά μου κατά την προετοιμασία του συνεδρίου. Άφησα τελευταία την αναφορά στην ψυχή του συνεδρίου, την Αλίκη Λονταρίτη, μέλος του Λυκείου μας και τέως μέλος του Δέλτα Σίγμα, φίλη καλή και αγαπημένη. Επί ένα χρόνο, όντας φανατική οπαδός της συλλογικής δουλειάς, οργάνωσε την ομάδα εργασίας από τη θέση της Αντιπροέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και με πάθος και έμπνευση φρόντισε την επεξεργασία και υλοποίηση των ιδεών που έπεφταν στο τραπέζι και που σε μεγάλο μέρος της ανήκαν. Από αυτή τη θέση σήμερα της αξίζει ο επενός και το ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό θα κάνω μια διακοπή και θα καλέσω τον κύριο Δήμαρχο Σύρου Ερμοπόλης, ο οποίος στην τελετή έναρξης ήταν εκτός Σύρου, όπως είπαμε, και θα ήθελε να σας κάνει τον αποχαιρετιστήριο χαιρετισμό του. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, καθώς το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Λυκείου Ελληνίδων, που διεξάγεται στη Σύρο, ολοκληρώνεται απόψε με απόλυτη επιτυχία και εξαιρετικά δυναμική συμμετοχή, από ό,τι βλέπω, προσεγγίζοντας ενδιαφέροντα θέματα τα οποία ανέδειξαν το ρόλο και τους στόχους του Λυκείου Ελληνίδων. Φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά για το Λυκείο Ελληνίδων Σύρου, διότι γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του. Μέσα από την ιστορική αναδρομή στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της Ερμούπολης του προηγούμενου αιώνα, διαπιστώσαμε ότι το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου ιδρύθηκε στους κόλπους μιας ανθυρής αστικής τάξης, μέσα στην οποία η γυναίκα είχε σημαντική και σεβαστή θέση σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Οι συνθήκες λοιπόν ήταν πρόσφορες, γι' αυτό το λόγο αποτέλεσε το πρώτο παράρτημα στην Ελλάδα μετά από την ίδρυση του Κεντρικού Λυκείου Αθηνών. Εδώ και έναν αιώνα διατηρεί μια δυναμική παρουσία σε πολλούς τομείς της τοπικής μας κοινωνίας, καθώς δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στην εκμάθηση ελληνικών χωρών και της συναφούς μουσικής, αλλά αντίθετα κινείται και προς την προστασία της μητέρας και του παιδιού, την ψυχαγωγία και μόρφωση του παιδιού, την πρόοδο της γυναίκας και την καταπολέμηση του αναφαρτισμού. Το πλούσιο πρόγραμμα του συνεδρίου μας προσέφερε μια ολοκληρωμένη εικόνα για όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποίησης του Λυκείου Ελληνίδων, ενώ παράλληλα μας πέρασε το μήνυμα της διατήρησης της πολιτιστικής μας ταυτότητας και της εθελοντικής δράσης, ενισχύοντας το ελληνικό φρόνημα, ξυπνώντας παράλληλα μνήμες και συνειδήσεις. Η διάσωση, διαφύλαξη και μεταλαμπάδευση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στα παιδιά και τους εφήβους, η διάδοση με συγχωρείτε των ηθών και των ευθύνων της πατρίδας μας και γενικά της εθνικής μας ζωής, οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα όλων των Ελλήνων. Με πολύ ενδιαφέρον, παρακολουθήσαμε τη στενή σύνδεση του Λυκείου Ελληνίδων με τον λαϊκό πολιτισμό, τον χορό και την παράδοση, όπως επίσης και το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία του τότε και του σήμερα.
Αναφυσβήτητα, το Λύκειο Ελληνίδων αποτελεί γερό στήριγμα της ελληνικής παράδοσης, διότι τη διατηρεί και την μεταβάλλει από μουσιακό είδος σε ζωντανό οργανισμό. Με τις εκδηλώσεις και την δράση του κάνει πιο σαφείς τις ιδέες που αποκρυσταλώνουν την ελληνική κουλτούρα και σταθεροποιούν τις πανανθρώπινες αξίες. Ας μην παραλείψουμε βέβαια πως το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου προβάλλει με τον καλύτερο και πλέον ποιοτικό τρόπο τον τόπο μας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την μακραίων ιστορία και τη λαμπρή πολιτιστική διαδρομή του. Το ιστορικό κέντρο της Ερμούπολης, όπως θα διαπιστώσατε όλοι, ελπίζω, αποκαλύπτει περίθρανα τα χρόνια της μεγάλης ακμής και του πλούτου που γνώρισε το νησί τον προηγούμενο αιώνα. Ελπίζουμε, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, όσοι επισκέπτεστε για πρώτη φορά τη Σύρο, αυτή η σύντομη γνωριμία σας με το νησί μας να σας άφησε γλυκιά γεύση και όμορφες εικόνες, ως αφορμή να επαναλάβετε εκ νέου την επίσκεψή σας και να σας απέδειξε την αγωνία και την προσπάθειά μας να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία του τόπου μας, αφήνοντάς τη ως ανεκτίμητη κληρονομιά στα παιδιά μας. Ολοκληρώνοντας, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές του συνεδρίου, οι οποίοι εργάστηκαν με σθένος και μεράκι και είμαστε βέβαιοι ότι ανταμείφθηκαν και με το παραπάνω αποτυχημένο αποτέλεσμα. Με ατομική και συλλογική προσπάθεια μπορούμε να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές όσα δημιούργησαν οι πρόγονοί μας, γιατί πιστεύουμε ότι η παράδοση δεν είναι οπισθοδρόμηση, αλλά πλούσια πηγή γνώσεων, αρχών και αξιών που θα μας χαράξει μια ορθή πορεία για ένα λαμπρό και δημιουργικό μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη στιγμή. Σε λίγα λεπτά το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Λυκείου των Ελληνίδων θα περάσει στη λυκειακή μας ιστορία. Πριν καλέσω την Πρόεδρο κυρία Τσαντάρη να κλείσει τις εργασίες του, ανακοινώνοντας συγχρόνως και το παράρτημα που θα έχει την τιμή και την ευθύνη της διεξαγωγής του 18ου Συνεδρίου, επιτρέψτε μου να σας πω μια μικρή ιστορία. Όταν με την Οργανωτική Επιτροπή φτιάχναμε το πλάνο και το πρόγραμμα του συνεδρίου, κάποια στιγμή φτάσαμε και στη σημερινή στιγμή, στην τελετή λήξης. Και μιλώντας μεταξύ μας, αναφέραμε ότι άραγε ποιο θα είναι το επόμενο λύκειο που θα πάρει τη σκυτάλη για το επόμενο συνέδριο. Και στη λέξη σκυτάλη κάπου κολλήσαμε. Και αποφασίσαμε να το υλοποιήσουμε. Φτιάξαμε λοιπόν μια σκυτάλη. Αυτή εδώ. Και η σκυτάλη επάνω έχει μια ταινία. Πάνω στην οποία είναι γραμμένα όλα τα λύκεια που έχουν κάνει συνέδριο, με το όνομά τους και τη χρονολογία του συνεδρίου. Αυτή τη σκυτάλη θα παραδώσω στην κυρία Τσαντάρη, που με τη σειρά της θα την παραδώσει στη νέα πρόεδρο που θα αναλάβει το επόμενο συνέδριο. Η ευχή και η ελπίδα μας είναι αυτή εδώ η κορδέλα να γεμίσει με τα συνέδρια του Λυκείου των Ελληνίδων, να φυλαχθεί στο αρχείο του Κεντρικού Λυκείου και να περαστεί και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πολλές κορδέλες ακόμα, ατέλειωτη αλυσίδα των δεσμών που μας ενώνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Τσαντάρη, σας παρακαλώ στο βήμα. Καλησπέρα σας, κύριε Δήματε, αγαπητές φίλες, αγαπητές πρόεδροι. Τι να πω, ένα τεράστιο ευχαριστώ
Με όλη μας την αγάπη, φαντάζομαι ότι εκφράζω όλες μας. Στην κυρία Λιβοψυχάκη και στην ωραία Σύρο για τη φιλοξενία τους, για την περιποίηση, για τις τόσες ενδιαφέρουσες ομιλίες. Νομίζω ότι ήταν όλα τα συνέδρια είναι υπέροχα. Πάντα φεύγουμε συγκινημένες, γιατί έχουμε περάσει καλά, έχουμε κάνει το χρέος μας, έχουμε σφίξει τις σχέσεις μας. Αλλά εδώ ήταν κάτι το διαφορετικό αυτή τη φορά. Νομίζω ότι συμφωνώ με όλα. Την υπέροχη ιδέα της Κιτάλης που μας κάνει όλες περήφανες και θα είναι στο ιστορικό μας αρχείο σε μια περίοπτη θέση να ξέρουν και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας μεθαύριο τι κάναμε και πώς έχουμε διατηρήσει τόσα χρόνια το Λύκειο στην πατρίδα μας. Πριν κλείσουμε, κηρύξω τη λήξη 17ου συνεδρίου, θα ήθελα να φωνάξω την επόμενη πρόεδρο, την κυρία Στάνσιου. Το επόμενο συνέδριο είναι στην Ξάνθη. Ένα λύκειο, το δεύτερο την τάξη από πλευράς χρόνου ζωής, από το κεντρικό, αλλά και ένα λύκειο με ένα σημαντικότατο έργο, όχι μόνο για την τοπική κοινωνία, αλλά με ένα έργο που δίνει προστιθέμενη αξία στη λυκειακή ιδέα. Πέρα όμως από τιμή και χαρά, σας το λέω ιδιαίτερα συγκινημένη, αισθανόμαστε εμείς οι ξανθιώτισσες, οι λυκειάδες, ιδιαίτερη βαριά την ευθύνη. Γι' αυτό οφείλεται το ότι στα πραγματικά ζήσαμε εδώ στη Σύρο ένα από τα μοναδικά συνέδρια, κατά κόρον συζητήσαμε μεταξύ μας και θα επαναλάβω τη φράση «πόσο ψηλά ανέβηκε ο πύχης» και αυτό μας κάνει και εμάς το έργο μας πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό. Οφείλουμε όμως να ευχαριστήσουμε, να συγχαρούμε, να επενέσουμε για όλη αυτή την προσπάθεια, τόσο την Πρόεδρο, όσο και την Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και την Οργανωτική Επιτροπή και όσους δούλεψαν για να μας προσφέρουν αυτό το υπέροχο σχεδόν τετραήμερο. Ένα τετραήμερο το οποίο ξεχώρισε τόσο για την διοργάνωσή του, την άψογη, όσο για τη θεματολογία του, αλλά και για τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε, που θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα μας καθοδηγούν όλες, ώστε πραγματικά το έργο μας να συνεχιστεί, να είναι σημαντικό για την κοινωνία μας, αλλά και για την πατρίδα μας. Κυρία Πρόεδρε της ΣΥΡΟ, να είστε σίγουροι ότι φεύγουμε με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Εγώ αισθάνομαι μέσα μια χαρμολύπη. Χαρά για αυτά που έζησα, λύπη που φεύγω, αλλά είμαι αισιόδοξη γιατί όλες μας νομίζω έχουμε σκεφτεί ότι πολύ σύντομα θα σας επισκεφτούμε. Θα επισκεφτούμε αυτό το νησί που είδαμε τις ομορφιές του, που αφουγκραστήκαμε την ιστορία του, που νιώσαμε την αρχοντιά του. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για τη ζεστή φιλοξενία. Μια φιλοξενία που αξίζει, τιμά και είναι ανάλογη αυτού του αρχοντικού τόπου.
Εμείς στην Ξάνθη θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό, στις προσδοκίες όλων σας και θέλω κλείνοντας να σας καλέσω να μεταφερθούμε από την Αρχόντισσα των Κυκλάδων, όπως συνηθίζεται να προσφωνείτε και να ονομάζετε τη Σύρο, στην Κυρά της Τράκης, στην Ξάνθη. Καλή αντάμωση, σας ευχαριστούμε θερμά. Έφτασε η ώρα. Χαρμολύπη, όπως είπε η κυρία Στάνηση, με χαρά και με λύπη αποχαιρετούμε την παρέα Σύρο και κυρίως τη λήξη του 17ου συνεδρίου του τόσο επιτυχημένου σε αυτή την ωραία πόλη, σε αυτό το ωραίο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας, όλους όσους βοήθησαν, όλες, κυρία Δήμαρχε, ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε στο ωραίο σας νησί. Και κυρία Χριστίνου.
Thank you.
τελειώνει η μουσική για την Οδό Ονείρου. Εδώ τελειώνουν τα όνειρα που μου δανείσατε εσείς οι ίδιοι μια βραδιά δίχως να το γνωρίζετε. Τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστός σε αυτόν τον δρόμο θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική. Καληνύχτα. Κατάφερε κάπως να τον ηρεμήσει και να τον εκάνει κατ' επιφάνεια νόμιμον. Πολλοί περιφρονούν την αποκλειστική απασχόληση και την κατάληξή μου στο τραγούδι. Ιδίως η αποκαλούμενη σοβαρή μουσική. Γιατί ποτέ τους δεν κατάφερε να τραγουδήσουν και ούτε θα τραγουδήσουν ποτέ. Είναι σαν τους ανέραστους, τους βιολογικά άρρωστους, που περιφρονούν τον έρωτα και υποβαθμίζουν τη σημασία του για να δικαιολογήσουν την ατροφική τους ύπαρξη. Άλλοι πάλι με θεωρούν συνάδελφο, γιατί σκαρώνουνε τραγουδάκια και με τους αφελείς και αμόρφωτους δημοσιογράφους ή τηλεπαρουσιαστές μιλάνε για γενναίες, λαϊκότροπα, έντεχνα, για καινούργια ρεύματα και άλλα πολλά ευτράπελα. Κατάλληλα, για τους ανεπαρκώς πληροφορημένους συμπατριώτες μας, ως επιτοπλίστων νεολαίους γηπέδων και κομμάτων. Ακολουθεί το τραγούδι «Τσάμικος». Σε στίχη Μάνου Χατζηδάκη και μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Oh, no.
Thank you.
παιδί. Είχε φυσικά πολλές πλευρές, πολλές αιχμές, πολλούς στόχους. Αισθηματικούς και παιδαγωγικούς και κοινωνικούς. Το ελαφρό τραγούδι, έγραψα κάποτε, μας κάνει να ξεχνάμε. Το λαϊκό μας κάνει να θυμόμαστε. Αυτή ακριβώς τη μνήμη του λαού μου, όπως λέει ο Ελίτης, ήθελα κυρίως να αφυπνίσω και να οξύνω. Δεν αρνούμαι ότι βάδισα και πάλεψα οργανωμένα. Το ευτύχημα για μένα είναι που το έργο μου αγαπήθηκε από εκείνους που θα έπρεπε να αγαπηθεί και μισήθηκε και χτυπήθηκε από εκείνους που θα έπρεπε να μισηθεί. Γεγονός που με βοήθησε αποφασιστικά να ακολουθήσω το δρόμο που πίστευα και πιστεύω πως είναι ο σωστός. Και αυτός, ως προς την κατεύθυνση της αισθητικής, ονομάζεται σήμερα για μένα άξιον εστί. Ήταν για μένα μία μεγάλη εύνοια της θεάς τύχης να βρεθώ μπροστά σε αυτό, ακριβώς το ποιητικό έργο που όλες θα αρέσει διανοητικές, αισθητικές, συναισθηματικές και ιδεολογικές μου προσμονές και απαιτήσεις είχαν στραμμένες τις κεραίες τους προς την κατεύθυνσή του. Αναδιφούσατε από τα νεοελληνικά ποιητικά έργα το ένα μετά το άλλο. Προσκαλούσα τους φίλους μου ποιητές να προβληματιστούν, δίχως δυστυχώς να μπορώ να τους εξηγήσω λογικά τι ακριβώς ζητούσα. Βρισκόμουν τυλιγμένος μέσα σε ένα γόνιμο χάος. Ακολουθεί το τραγούδι «Ανοίγω το στόμα μου» σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και στίχους Οδυσσέα Ελίτη.
Ο Συρτέτης Ηλίας Ανδριόπουλος αυτοβιογραφείται στο μονόγραμμα. Μέσα στο αρχιπέλαγο της μουσικής, στην απεραντοσύνη των ήχων, προσπάθησα όσο μπορούσα πιο τίμια να καταθέσω κάποιες μουσικές, κάποια τραγούδια και να δώσω ένα στίγμα ευγένειας και ομορφιάς στη ζωή μας, στην ελληνική μας ζωή. Σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου και στίχους Μάνου Ελευθερίου. Σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου και σε στίχους
Μιχάλη Μπουρμπούλη. Thank you.